Στο προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef, η πρώτη αναμέτρηση των ομάδων έφερε στο προσκήνιο ένταση και ανταγωνισμό. Βικτόρια! Τελείωσε, πες. Περίμενε, τι μιλάς. Οι δύο ομάδες γευμάτισαν με τον κορυφαίο σεφ της χρονιάς και κρίθηκαν από αυτόν. Ορίστε. Απόψε, τα μέλη της ηττημένης ομάδας παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Όλοι επιθυμούν την παραμονή τους. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Σίγουρα αγχώνομαι ότι μπορεί να χάσει η ομάδα μου. Κάναμε κάποια λάθη, οπότε ναι, όλοι πιστεύω έχουμε μία έννοια να δούμε ποιος θα βγει. Σήμερα μπήκαμε σε σκαμπό όλη η ομάδα και φάνηκε πως είχαμε δει με τον αέρα του νικητή και πιστεύαμε ότι θα είμαστε νικητές. Μπλε ομάδα και κόκκινη ομάδα, καλώς ήλθατε. Καλώς σας ήρθατε. Έχετε ολοκληρώσει την πρώτη δοκιμασία με την αναμέτρηση των ομάδων. Σας ζητήθηκε να φτιάξετε ένα γεύμα για 10 άτομα. Είχατε έναν special καλεσμένο, το Μανώλη Ασλάνογλου, που φέτος αναδείχθηκε σεφ της χρονιάς. Ο κύριος Ασλάνογλου δεν ήταν μόνο καλεσμένος σας, αλλά και αυτός που σας έκρινε. Ο Μανώλης έκρινε χτες συνολικά την παρουσία σας. Τη γεύση, την αρμονία, τη διακόσμηση και φυσικά τη συζήτηση που είχε μαζί σας για το χαρακτήρα σας. Βεβαίως, η νικήτρια ομάδα θα ανταμυφθεί για τον κόπο της. Θα απολαύσει ένα υπέροχο γεύμα σε ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο που βρίσκεται στη Βούλα. Το Σμαράγδι. Η ηττημένη ομάδα θα ψηφίσει δύο από τα μέλη της που δεν τα κατάφεραν στο ρόλο που τους ανατέθηκε. Οι δύο με τις περισσότερες αρνητικές ψήφους θα τεθούν αύριο αντιμέτωποι σε μια μονομαχία επιβίωσης. Όποιος χάσει θα αποχωρήσει άμεσα από το MasterChef. Λευτέρη, ας αρχίσουμε. Έχω μεγάλη περιέργεια και εγώ να μάθω τι σου είπε ο Μανώλης Ασλάνογλου για τις δύο ομάδες. Ευγενία, ο Μανώλης εχθές δεν γοητεύτηκε. Βρήκε και από τις δύο ομάδες πολλά φάουλ. Λοιπόν, Λευτέρη, προτείνω να ξεκινήσουμε πρώτα από την κόκκινη ομάδα και από τον αρχηγό της βεβαίως, τον Γιάννη, από την οποία ξεκίνησε ο Μανώλης Ασλάνογλου εχθές τη δοκιμασία. Mm-hmm. Γιάννη, πες μου σε παρακαλώ, πώς κρίνεις τον εαυτό σου ως αρχηγό? Σε γενικές γραμμές, καταρχήν είμαι πολύ ικανοποιημένος από τις επιλογές που έκανα για να συμπληρώσω την ομάδα μου. Και από τον εαυτό μου πολύ ικανοποιημένος. Πιστεύω έκανα το μέγιστο δυνατό ώστε να μπορέσω κιόλας να συμπληρώσω τους συμπαίκτες μου, να τους οργανώσω. Τα μέλη της ομάδας σου ακολούθησαν αυτά που τους έλεγες? Ναι, δεν έχω κάνει παράπονο από την ομάδα. Γιάννη,
Δεν σκέφτηκες ότι εφόσον εσύ είχες το πλεονέκτημα να επιλέξεις πρώτος, να άφηνες την μπλε ομάδα με κάποιον πιο αδύναμο εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε να έχεις το προβάδισμα? Θεωρώ ότι η αξία του ετυπέλου δίνει δόξα στον ηγητή. Αρετή, πες μου εσύ τώρα πώς κρίνεις τον Γιάννη για αρχηγό. Ο Γιάννης ήταν αποτελεσματικός και συγχρόνως μας έκανε να νιώσουμε ασφαλείς. Και είναι γεγονός ότι λειτουργήσαμε σαν ομάδα, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια και να δουλεύαμε σε μία κουζίνα. Πιστεύω ότι όλους μας αξιοποίησε όσο μπορούσε καλύτερα, ίσως να μην ήξερε για εμένα και κάποια μικρά πράγματα που μπορώ ακόμα να προσφέρω. Γιάννη, εσύ γιατί ήσουν επιφυλακτικός στην Αρετή όταν σου πρότεινε να φτιάξει το ελληνικό cheesecake? Το έχει φτιάξει Αρετή το γλυκό, αλλά δεν το έχει φτιάξει κάτω από δύσκολες συνθήκες. Το έχει φτιάξει ίσως σπίτι της, χαλαρά, στο ψυγείο της, κάτω από άλλες συνθήκες. Γι' αυτό ήμουν επιφυλακτικός, που τελικά ήταν τέλειο και ολεκτικά. Το γλυκό ήταν πολύ πρωτοποριακό και είχε πάρα πολύ ωραία γεύση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που την εμπιστεύτηκα για αυτό το πράγμα. Θέλω να μου πείτε ποιος έφτιαξε την καραβίδα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι πήγε λάθος, γιατί έφαγα και εγώ καραβίδα και έφαγαμε και όλη καραβίδα. Τι σας είπα, Ζελανούλου? Ότι ήταν σαν λάστιχο η σάρκα της καραβίδας. Η σάρκα της καραβίδας. Ναι. Και εσύ, Ερεμία, τι του είπες, ήταν ωραία? Να σου πω, πραγματικά η δικιά μου καραβίδα ήταν καλή. Άκου να σου πω κάτι όμως για να το βάζεις καλά στο μυαλό σου. Ο Ασλάνοβ ήταν πελάτης αυτής. Ναι. Καλεσμένος πελάτης. Όταν ο πελάτης διαμαρτύρεται, ταπεινά, το καταλαβαίνουμε και λέμε ναι. Ωραία. Λοιπόν, Λευτέρη, ακούσαμε τι είχε να πει η κόκκινη ομάδα. Πάμε τώρα στην μπλε ομάδα. Άκη, πώς τα πήγες ως αρχηγός? Ως αρχηγός νομίζω πως τα πήγα πολύ καλά. Προσπάθησα να οργανώσω όλα τα παιδιά και να γίνουμε ομάδα. Αξιοποίησες τη δυναμική των μελών της ομάδας σου επαρκώς? Πιστεύω πως ναι. Με μικρές ή μεγάλες δουλειές δεν έχει σημασία. Γιατί και οι μικρές και οι μεγάλες παίζουν ρόλο στο αποτέλεσμα. Είσαι ικανοποιημένος δηλαδή με τα μέλη της ομάδας σου και με ό,τι προσέφερε το κάθε ένα από αυτά στη χθεσινή δοκιμασία? Είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα μου ως σύνολο. Τώρα κάποια παράπονα δικά μου για κάποια μέλη είναι λογικά. Για ποια μέλη μιλάς? Υπήρχαν κάποιες αντιπαραθέσεις με δύο άτομα από την ομάδα μου, με την Κωνσταντίνα και τον Γιάννο. Πιστεύω πως όταν ο Γιάννης με ψήφισε ως αρχηγό, έπρεπε να γίνει και από την ομάδα μου, έτσι, να με δεχτούν ως αρχηγό. Αυτό σημαίνει ότι άμα τους πω να κάνουν κάτι, πρέπει να το κάνουν, ακόμα και αν είναι λάθος. Γιατί την ευθύνη, όπως τώρα, την παίρνω πάλι εγώ. Την τελική το αποτέλεσμα, άμα είναι λάθος, πάει πάντα στον αρχηγό. Άμα είναι σωστό, μοιράζεται σε όλους. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορεί η ομάδα να πει ότι το γλυκό δεν είναι ωραίο. Όταν η Κωνσταντίνα έκανε το γλυκό της, έπρεπε να το πιστέψει. Γιατί εγώ το πίστεψα που δεν το έκανα το γλυκό της. Έτσι, έπρεπε να το πιστέψει και αυτή. Ο Γιάννος, το εξήγησα και μετά. Είναι καλό να μάθει να ακούει τον κόσμο, όχι τον αρχηγό. Τον κόσμο γενικότερα. Δεν μπορεί να κάνει τα δικά του και ούτε να παίρνει πρωτοβουλίες. Είμαστε ομάδα και η ομάδα συντονίζεται από μένα. Και έπρεπε να κάνει ακριβώς το ίδιο με όλους τους υπόλοιπους. Που όλα τα άλλα τα παιδιά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ήτανε. Τι να πω. Δεν μπορώ να το περιγράψω γιατί είναι ακριβώς το συνέστημα που νιώθουν και οι υπόλοιποι. Δουλεύαμε λες και δουλεύαμε χρόνια. Χρόνια. Κωνσταντίνα, την άποψή σου για αυτά που είπε ο Άκης τώρα? Σχετικά με το γλυκό, λοιπόν, παίρνω εγώ την ευθύνη, αν και εγώ δεν κατάλαβα ότι το γλυκό δεν ήταν καλό, αλλά παίρνω εγώ την ευθύνη ότι το γλυκό δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Έχω να πω μόνο κάτι που με στεναχώρησε. Όταν έχεις μία ευθύνη εσύ, θέλεις λίγο να σε πιστέψουν και οι άλλοι γι' αυτό. Δοκίμασε και η Βικτόρια και ο Άκης και μου είπαν ότι λείπει κάτι και από τη μους, και γενικά το σύνολο του γλυκού. Λοιπόν, εκεί εγώ τα έχασα, γιατί είμαι και πάρα πολύ αγχώδης άνθρωπος, δυστυχώς. Και έχασα το γλυκό μου.
άρχισα να κάνω πράγματα. Όχι, όχι, θέλω να πω κάτι. Άρχισα να κάνω πράγματα τα οποία δεν με τιμούν, το λέω. Γιάννο, για πες με εσύ τη γνώμη σου για τον Άκη. Ο Άκης ήταν άρεστος οργανωτής, κατά τη γνώμη μου. Καλύτερα από τον οποιονδήποτε και από την κόκκινη ομάδα και από την μπλε. Μιλάμε για την μπλε τώρα, στην κόκκινη. Μάλιστα. Από όλους μας δεν θα υπήρξε πιο κατάλληλος μέσα σε τόσο λίγο χρόνο να μας οργανώσει. Και για άλλη μια φορά θα του ζητήσω και συγγνώμη. Ο Μανώλης βρήκε κόκαλο στο ψάρι. Ποιος ασχολήθηκε με αυτό? Εγώ, Σεφ, ασχολήθηκα και μόνο εγώ, κανείς άλλος. Με τα ψάρια. Έκανα λάθος στον ψαρά που ξεκίνησα. Που ενώ είχα μπακαλιάρο, διάλεξε μπακαλιάρο που είναι σχετικά δύσκολο ψάρι για να το καθαρίσεις και εύκολα σπάει, του ζήτησα να μου τα καθαρίσει για να κερδίσω χρόνο. Και θέλω να ρωτήσω ακόμα, γιατί πήγατε τέταρτο πιάτο στο Μανώλη? Εντάξει. Μας ζητήσατε να ευχαριστήσουμε τον καλεσμένο μας όπως εμείς θέλουμε και όπως εμείς μπορούμε. Άκη, οι κανόνες είναι κανόνες. Η ομάδα και η μία και η άλλη πρέπει να τους σέβεται. Από την όλη συζήτηση που έχει γίνει μέχρι τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία θετικά και κάποια αρνητικά και από τις δύο ομάδες. Ο Μανώλης Ασλάνογλου έγραψε σε ένα χαρτί το ποια ομάδα κατά τη γνώμη του ήταν καλύτερη και παρέδωσε το φάκελο στον κύριο Λαζάρου. Εδώ κρύβεται ο νικητής. Όπως βλέπετε είναι κλειστός. Ούτε κι εμείς ξέρουμε τι έχει γράψει ο Μανώλης. Σε ένα εστιατόριο συνηθίζουν να λένε ότι ο πελάτης έχει δίκιο. Και ο Μανώλης έχει πάρει την απόφασή του. Και όποια και να είναι αυτή η απόφαση, έχει δίκιο. Είναι η μπλε. Το έπαθλο ήταν πολύ σημαντικό και για την ομάδα, ίσως λίγο περισσότερο για μένα που ήμουν αρχηγός της ομάδας. Έχασα την υγειοδοσία κάτω από τα πόδια μου. Απογοητεύτηκα πολύ, περισσότερο για μένα, γιατί δεν κατάφερα να αποζημιώσω την ομάδα μου που δούλεψε πολύ σκληρά. Πραγματικά απογοητεύτηκα, δεν το περιμέναμε καθόλου. Κανείς από την ομάδα μου το περίμενε. Πέσαμε από τα σύννεφα. Καταρχήν δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε. Καθόλου δεν περιμέναμε να είμαστε χαμένοι, ίσως γιατί είχαμε ακούσει και πολλά αρνητικά σχόλια από την ίδια την ομάδα τους μπλε, ότι δεν τους πήγαν πολλά πράγματα καλά. Το είχαμε σχεδόν σίγουρο ότι θα κερδίζαμε τη δοκιμασία και αυτό όχι μόνο γιατί το μενού το δικό μας πιστεύαμε ότι ήταν ανώτερο του δικού τους μενού, αλλά και για το γεγονός ότι κάναν κατά τη γνώμη μας σημαντικά λάθη. Ο καθένας θα ψηφίζει τα δύο άτομα που θεωρεί ότι δεν τα πήγαν καλά στη δοκιμασία. Μόλις ξεκίνησε ένα παιχνίδι στρατηγικής. Μαγειρικά, είσαι ο πιο κάτω από όλους εδώ μέσα. Είσαι πολύ καλό στη δουλειά σου. Συνήθως από πού είναι οι καραβίδες? Από την ξηρά, ξέρω από την αφή. Πώς πήρε απάντηση? Δεν μου κόβει τίποτα από το κυρία αυτό που θα κάνω. Συγγνώμη. Παιχνίδι, κάποιος πρέπει να χάσει. Συγχαρητήρια λοιπόν, μπλε ομάδα. Τώρα πρέπει να διασκεδάσετε τη νίκη σας, να ευχαριστηθείτε το γεύμα σας στο εστιατόριο που θα πάτε και θα ξαναδείτε τα μέλη της ηττημένης ομάδας στο τέλος της ημέρας. Μπορείτε να φύγετε.
Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι και η μπλε ομάδα και η δικιά μου είχαμε και αρνητικά και θετικά σχόλια. Και ότι θα πρέπει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η ομαδικότητα που δείξει κάθε ομάδα. Και σε αυτό σίγουρα ήμασταν εμείς οι νικητές. Λοιπόν, κόκκινη ομάδα. Τώρα ξεκινούν τα δύσκολα. Ο καθένας θα ψηφίζει τα δύο άτομα που θεωρεί ότι δεν τα πήγαν καλά στη δοκιμασία. Όταν η Ευγενία μας είπε ότι θα ψηφίζαμε δύο συμπαίκτες μας, δεν μπορώ να περιγράψω με τη λέξη άγχος αυτό που ένιωσα. Είναι κάτι που σε ισοπεδώνει. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις έναν άλλον άνθρωπο και να τον κρίνεις εσύ. Αυτοί που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες αρνητικές ψήφους θα μονομαχήσουν αύριο για το ποιος θα παραμείνει στο MasterChef. Ξέραμε ότι σε λίγη ώρα θα βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη θέση να αποφασίσουμε για ένα από τους συμπαίκτες μας πιανού το όνειρο να τελειώσει εδώ. Το γνωρίζουμε ότι είναι σκληρό. Έτσι σκληρή είναι και η κουζίνα όμως. Πρέπει να είστε ειλικρινείς. Να σκεφτείτε καλά ποιος δεν τα πήγε και ποιος δεν βοήθησε. Να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Εμείς θέλουμε να δούμε τους καλύτερους από εσάς. Αυτούς που έχουν δυνατότητες. Θέλουμε καλούς μάγειρες. Εγώ θα φύγω, θα σας αφήσω με την Ευγενία και θα σας δω στην αυριανή δοκιμασία. Εύχομαι καλή τύχη σε όλους. Το κριτήριο που μπορώ να κρίνω κάποιον να τον ψηφίσω ήταν η παρουσία του στο παιχνίδι. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα και τον κρίνω σαν μάγειρα. Καθαρά. Μπορείτε τώρα να αποσυρθείτε, να συζητήσετε μεταξύ σας στο χώρο του καθιστικού. Τα ξαναλέμε σε μία ώρα. Όταν πηγαίναμε να συζητήσουμε με τους παίκτες, αισθανόμουν πάρα πολύ άβολα, γιατί δεν είναι εύκολες συζητήσεις της απόρριψης και ακόμα και το να μπει στη διαδικασία να προτείνεις κάποιον άνθρωπο που σε αποχώρησε. Τόσα ατυχήματα, τόσο φαγωθήκανε μεταξύ τους σε μια ομάδα. Το γλυκό τους δεν ήταν καλό και παρόλα αυτά κέρδισαν. Δηλαδή, πόσα ήταν τα λάθη τα δικά μας. Αυτό, όντως. Πόσα ήταν τα λάθη. Εγώ νόμιζα ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά εντάξει, λογικά, κύριο Ασλάνοβιτ, κάτι θα είδε στην άλλη. Άλλη εμπειρία. Αλλιώς είναι το έπειρο το μάτι. Αλλά και γευστικά, δηλαδή. Τα πιάτα με το γλυκό σου ενθουσιάστηκα. Με την πέρκα τρελάθηκα. Και η σαλάτα ήταν πάρα πολύ. Δεν καταφέραμε όμως να γοητεύσουμε τον καλεσμένο. Αυτό, ναι. Οπότε είναι θέμα αυτό. Και εκεί το χάσαμε. Η πρώτη επιλογή πιστεύω η δικιά μου. Ξέρεις ποιος θα είναι και αυτό λόγω συμπεριφοράς πάνω στο τραπέζι. Ο Γιώργος Λέκας είχε μία ελαφρώς αντικοινωνική συμπεριφορά στο τραπέζι. Πιστεύω ότι οι απαντήσεις του, ειδικά στις πρώτες ερωτήσεις του κ. Σλάνογλου, ήταν ηρωνικές. Καρπούν που είναι από την αμαλιά. Βιολογική σπουδαίωση. Βιολογική σπουδαίωση. Είναι το ίδιο και για τα λαχανικά σας. Όλα τα πάντα. Τα έχουμε επιμεληθεί ιδιαίτερως στα πιάτα. Οι καραβίδες. Οι καραβίδες είναι από τη θάλασσα. Από τη θάλασσα. Ευτυχώς που δεν είναι από την ξηρά. Νωρίς από ποια θάλασσα είναι. Από το Αιγαίο Πέλαγος. Με τον Γιώργο έχω το εξής θέμα. Είναι πολύ γλυκό παιδί. Απλά θεωρώ ότι αν είχε μια οριοθέτηση του χιούμορ του που το απλώνει, θα μπορούσε να το χειριστεί τόσο όμορφο και να το βγάλει τόσο όμορφο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Και στην ομάδα έδωσε. Ναι, προσπάθησε. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξεκινάς άγχο θα ψηφίσω στον Μπρά, σκεφτείς τι έφτιαξε. Δηλαδή να κάτσεις και να δεις πώς βρέθηκα να βρίσκομαι τώρα εγώ σε αυτή τη θέση, τη δύσκολη και να πρέπει να ψηφίσω. Άρα πρέπει να κάτσουμε όλοι να συζητήσουμε να δούμε πού το χάσαμε το παιχνίδι. Γιατί κάπου το χάσαμε το παιχνίδι. Και μετά από εκεί έχεις μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό σου. Για να μπορείς να μπεις στη διαδικασία να ψηφίσεις. Το κακό όμως ξέρεις ποιο είναι. Ότι σαν ομάδα τα πήγαμε εξαιρετικά καλά. Αυτό. Δεν είχαμε καμία προστριβή. Δουλέψαμε συγκεντρωμένα. Τώρα μπορεί να υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε που τον όθησαν να πάρει αυτή την απόφαση. Ίσως η συζήτηση στο τραπέζι. Ίσως να μην ήμασταν πολύ κοινωνικοί μαζί του. Ίσως να ήμασταν πολύ κοινωνικοί από την άλλη μεριά μαζί του και να το παρεξήγησε. Το θέμα πάντως είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε ναι, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο ότι το δεχόμαστε και συμφωνούμε και γι' αυτό μας έρθει η δοκιμασία. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις τον εαυτό στο να σκεφτεί ποιο σενάριο, τι συνέβη, γιατί και πώς, γιατί επέλεξε να είναι στο χαρτί να γράφει. Ωραία. Κόβι. Άρα πώς αποφασίζουμε ποιον θα ψηφίσουμε. Για πες με εσύ. Δεν ξέρω.
Μόλις πήγαμε στο εστιατόριο, ήμασταν πολύ χαρούμενοι και ξέραμε ότι αυτό είναι το έπαθλο για την νίκη μας. Ο χώρος είναι πανέμορφος. Με το που μπήκαμε μέσα, μας υποδεχτήκανε πολύ ευγενικά. Συγχαρητήρια για την νίκη σας. Μπορείτε να περάσετε στο χώρο του εστιατορίου. Μας υποδεχτήκανε σαν νικητές. Στα καλύτερα σας ευχαριστώ για το κέρατο. Χαίρομαι τόσο πολύ, ναι, ναι, νικήσαμε. Το καλύτερο βραβείο ήταν. Παιδιά, γιατί κερδίσαμε, ξέρετε όμως. Ε, γιατί νικήσαμε. Γιατί είχαμε απόλυτο επαγγελματισμό στον τρόπο που μαγειρεύαμε. Γι' αυτό κερδίσαμε. Παρά τα φαινόμενα, δηλαδή, ξέρεις τις στιγμίες, ατέλειες, ξέρεις με τις εντάσεις που πήραν, αλλά νομίζω ότι όλα... Εντάξει, εδώ είναι, παιδιά, εδώ είναι. Όλα αυτά, ρε παιδιά, μας κρατήσαν σε γρήκορση, έτσι. Ο πρωτομάστορας. Χαλαρώσαν κάποιες εντάσεις. Απολαύσαμε τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, επιδιώξαμε και να μπαλωθούν κάποιες ρήξεις που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ κάποιων συμπαικτών. Μπράβο. Ναι, αλλά και ο Άκης είναι πολύ καλός ακριβώς. Ζήτω η μπλε. Ζήτω η μπλε ομάδα. Νομίζω γενικότερα ότι το απολαύσαμε και ότι ίσως να μας βοήθησε στη γενικότερη χημεία της ομάδας. Πάντως το απολαμβάνω πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι ο Ξενός ο Γιώργος. Τιμή μας. Έμαθα, είστε η νικήτρια ομάδα. Κάτι κάνω. Δεν πήγα πολύ καλά, προσπαθήσαμε. Για να κερδίσατε σημαίνει ότι ήταν καλά. Τα πήγατε καλύτερα από τους άλλους. Ωραία. Ήρθε ο ίδιος ο σεφ του εστιατορίου, ο κύριος Ξενός, να μας υποδεχτεί και ίσως αυτό ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Χαρήκαμε πάρα πολύ και για τη γνωριμία και για την ομιλία και για όλα. Στην υγεία των παιδιών, δεν τους χάλασε. Δεν τους χάλασε που χάσαμε. Στην υγεία τους. Πια είχαμε νικήσει. Μιλήσαμε λίγο για τα λάθη που κάναμε. Αλλά δεν επικεντρωθήκαμε εκεί πέρα, γιατί όταν νικάς δεν θέλεις να σκέφτεσαι άσχημα πράγματα. Πολύ όμορφο το πιάτο. Ας όρεξη. Και πάντα τέτοια. Έχει βλίτα. Έχει φρέσκο κρεμμυδάκι. Έχει σαφράν. Τα βλίτα είναι εποχής, Έχει σκηνόπρασο. Έχει ντομάτα. Έχει λαβράκι, γαρίδα. Είχε διάφορα θαλασσινά, με ταμίδια, γαρίδες, λαβράκι. Πολύ, πολύ ωραίο πιάτο. Το ριζότο το έδεσε όμορφα. Το απολαύσαμε όλοι. Για τα άλλα παιδιά, τι να κάνουνε τώρα. Ξέρεις, παιδιά, να το πάρουμε από αυτούς. Γενικά στην ομάδα πηγαίναν πολύ καλά. Πολύ καλή συνεργασία. Και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και εγώ, από ό,τι είδα, δεν έχουν πιο να ψηφίσουν. Ναι, δυσκολευόμουν. Δεν είχαν πρόβλημα μεταξύ τους, δηλαδή δεν αναφέρθηκαν κάποιο πρόβλημα. Ήταν πολύ δεμένοι και θα έχουν θέμα. Καλά που δεν βρισκόμαστε εμείς σε αυτή τη θέση. Χαίρομαι, δηλαδή, που δεν βρισκόμαστε. Απ' την άλλη, τώρα πέρα από την πλάκα όμως, είναι στενάχρονο που τα παιδιά, έτσι, φίλοι μας είναι όλη μέρα μαζί. Είμαστε, περνάμε ό,τι περνάμε, το που περνάμε μαζί. Ναι, είναι όλοι καλά παιδιά. Υπήρχε χαρά, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας υπήρχε και μια στεναχώρια, γιατί ξέραμε ότι η άλλη ομάδα θα περνούσε λίγο δύσκολο, οπότε η χαρά μας ήταν και λίγο περιορισμένη. Εγώ πιστεύω ότι κάπου δεν πήγαμε καλά. Με τη σαλάτα ασχολήθηκε ο Σπύρος. Λοιπόν, την ώρα που βάζανε το αυτό, λάδι, το είδες, το είδες. Τα υλικά αυτά για τη σαλάτα, τα υγρά, το λάδι, όλα αυτά τα υλικά που ήταν να μπουν, τα βάλανε πάρα πολύ νωρίς. Τα ανεκατέψανε και ήταν λάθος, τα οποία μαραθήκανε μέχρι να το σερβίρουμε. Και το άλλο που δοκίμασε ο Ιερεμίας και είπε ότι εγώ αυτή που έφαγα είναι καλή. Τι πιστεύετε για το ψήσιμο της καραβίδας? Βασικά δεν πρέπει να ψηθεί πολύ η καραβίδα για να μην σκληρύνει το... η σάρκα της. Εγώ πάω την καραβίδα που πήρα στο πιάτο μου ήταν τέλεια. Δεν ξέρω. Είναι λάθος, εγώ πιστεύω, σε ένα καλεσμένο να πεις ότι το φαγητό μου είναι καλό. Το θέμα έπαιξε, πιστεύω, στη γεύση. Δεν έπαιξε τόσο σημασία στην όχι, όχι, εγώ πιστεύω σε όλα. Αποφασίσαμε, λοιπόν, ότι ήταν ο Σπύρος και ο Ιερεμίας, οι οποίοι αυτοί μας οδήγησαν στην αποτυχία. Το μόνο που ξέρω είναι ότι χάσαμε. Χάσαμε και τώρα είναι τώρα δύσκολα. Δεν είναι ότι χάσαμε και δεν πήγαμε να φάμε. Και δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι 50-50. Δηλαδή, όποιον προτείνεις. Δεν ξέρω. Και με ποια κριτήρια να προτείνεις, δεν ξέρω. Αυτό είναι, με ποια κριτήρια. Ο καθένας έκανε αυτό που μπορούσε, αυτό που είχε αυτές τις δυνατότητες που είχε, αυτό έκανε. Και όλοι το κάνανε τέλειο. Ευχόμουν να είχαν κάνει λάθη κάποιος, να μου δώσει μια αφορμή. Δεν μπορούσα να βρω τίποτα. Κάτι και τον ένα μπορώ να τον βρω.
Ένα που τέλος πάντων με έκανε να νιώσω ψηλό άβολα στο τραπέζι όταν είμαστε. Εγώ, ο Μιχάλης και ο Ιερεμίας καταλήξαμε ότι είχαμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με το Λέκα. Μας έφερε και τους τρεις σε τρομερή αμηχανία με το χιούμορ του, θα το θέσω εισαγωγικά, στο σεφ. Ο Γιώργος ο Λέκας και στο τραπέζι με έφερε σε δύσκολη θέση. Το παιδί άθελα ή μη, κατάφερε και το έκανε. Εντάξει, εγώ πρέπει να πάρω το μέρος της ευθύνης μου. Δεν το είμαι αρχηγός. Το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα. Παιδιά, το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιστεύω. Καλό. Ακριβώς. Ναι, άμα δεν το ασπάζουμε την απόφαση, άμα δεν την ασπάζουμε, δεν μπορώ να σου δώσω μέρος ευθύνης, φίλε. Δεν έχεις μέρος ευθύνης. Για το δεύτερο όμως και τη δεύτερη μου ψήφο, πραγματικά είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Επισχυρότερος που έχω βρεθεί στη ζωή μου. Γιατί δεν μπορώ να πιαστώ από τίποτα. Όταν μπήκαμε πλέον, ένιωθα αμήχανα πολύ, ήμουν στεναχωρημένη πολύ. Δεν αγχώθηκα καθόλου, γιατί ήμουν πολύ αποφασισμένος, ήμουν πάρα πολύ σίγουρος στην επιλογή αυτή που θα είχα κάνει. Όταν τελικά πήρα τη θέση μου πίσω από τον πάγκο, συνειδητοποίησα ότι τέρμα τα ψέματα, έφτασε η ώρα, μπορεί να είμαι κι εγώ κάλλιστα προτινόμενος. Γενικά ήταν πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. 20 άτομα ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα με την ελπίδα κάποιο από αυτά να αναδειχθεί ο πρώτος Έλληνας MasterChef. Ήδη είχαμε την πρώτη αποχώρηση με τη Ζωζέφα. Σήμερα, μετά την ψηφοφορία, άλλοι δύο θα είστε υποψήφοι προς αποχώρηση. Αυτοί οι δύο αύριο θα μονομαχήσουν σε μια συγκεκριμένη συνταγή και όποιος δεν τα καταφέρει θα αποχωρήσει άμεσα από το MasterChef. Σε λίγο θα αποκαλύψετε ο ένας μετά τον άλλον ποιους εσείς νομίζετε ότι δεν τα πήγαν καλά στη δοκιμασία. Θα γράψετε δύο ονόματα, ένα σε κάθε χαρτί και θα το καρφώνετε στην ακίδα που έχει μπροστά του αυτός που καταψηφίζετε. Σας υπενθυμίζω, οι δύο που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες αρνητικές ψήφους θα διαγωνιστούν αύριο στη δοκιμασία αποχώρησης. Γιάννη, ως αρχηγός, ξεκινάς εσύ τη διαδικασία. Γιώργο, στον τομέα της τεχνικής ήσουν άψογος, αλλά στο τραπέζι με έκανες να σταθώ πολύ άβολα μπροστά στο σεφ με τα σχόλιά σου. Μόλις ξεκίνησε ένα παιχνίδι στρατηγικής. Σε ευχαριστώ πολύ. Μαργαρίτα, ειλικρινά πιστεύω ότι απέδωσες πολύ παραπάνω και από τις δυνατότητες σου. Ειλικρινά μιλάω, το πιστεύω. Αλλά πίστεψε μου ότι τελείως τυχαίο η επιλογή μου. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω κανέναν από εσάς. Παιχνίδι είναι. Κάποιος πρέπει να χάσει. Ιερεμία, η σειρά σου. Αρχηγέ μου, καθαρά δεν σε φοβάμαι καθόλου και ξέρω ότι θα ανταπεξέλθει σε ό,τι ενδεχομένως θα σου δείχνει να κάνεις. Καθαρά. Αγορίνα μου, αφελά σου ή μη, είσαι ο μόνος που με έκανε να αισθανθώ από όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρύσα, η σειρά σου. Γιάννη μου, ο μόνος λόγος για τον οποίο σε ψηφίζω είναι γιατί σχετικά με τους άλλους ήσουν ελάχιστα πιο αργός. Γιώργο μου. Σας ακούω. Πραγματικά χτες πιστεύω ότι ξεπέρασες τον εαυτό σου και πραγματικά έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά. Εσύ το ξεπερνάς αυτή τη στιγμή με την κίνησή σου. Το δέχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι τώρα, τρεις ψήφους έχει ο Γιώργος και από μία ψήφο η Μαργαρίτα, ο Γιάννης ο Μάργαρης και ο Γιάννης ο Μπουροδήμος.
Μιχάλη, η σειρά σου. Δέσποινα, επειδή περιμένω πολύ παραπάνω από σένα και σε πιστεύω πάρα πολύ, χθες απέδωσες λίγο λιγότερο. Και πιστεύω, αν πεις τη δοκιμασία, θα βγεις πολύ πιο δυνατή. Ξέρω. Sorry. Γιώργο, ναι. Μακάρι να μπορούσα να ψήσω τον εαυτό μου, γιατί στο τραπέζι και εγώ δεν βοήθησα. Το λέω αυτό, δεν βοήθησα καθόλου στο τραπέζι, ήμουν εκτός συζήτησης. Ναι, ναι. Απλά ένιωσα άβολα εγώ, πόσο παραπάνω ο σεφ ήταν καλεσμένος. Φταίω. Και να προσπαθούμε πάντα για τη γεύση. Ποτέ για τις ίντριγκες και τις κόντρες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω καμία κοντά μαζί σου. Αν έχεις μαζί μου, τι να σου πω. Ούτε κι εγώ. Και ο επόμενος λόγος είναι ότι πιστεύω πίσω, παγυρικά είσαι ο πιο κάτω από όλους εδώ πέρα μέσα από όλους. Δεν είμαι ο τέλειος, αλλά δεν είμαι και ο Θεός. Ε. Αν εσύ νομίζεις ότι είσαι ο Θεός, μπράβο. Συγχαρητήρια. Πάντων, εντάξει. Γιάννη, η σειρά σου. Μιχάλη μου, πριν έβαλα τα ονόματα όλων σε ένα καπέλο, τράβηξα δύο χαρτάκια. Το ένα από τα δύο χαρτάκια έλεγε το δικό σου όνομα. Θα σε κάνω. Τι να σε κάνω. Δέσποινά μου, το δεύτερο χαρτάκι δυστυχώς είχε το δικό σου όνομα. Συγγνώμη. Να σε κάνω. Τέσσερις αρνητικές ψήφους έχει ο Γιώργος. Δύο η Δέσποινα. Και από μία, ο Γιάννης ο Μάργαρης, η Μαργαρίτα, ο Γιάννης Μπουροδήμος και ο Μιχάλης. Δέσποινα, η σειρά σου. Είσαι πολύ καλά στη δουλειά σου, αλλά εγώ δεν συνεργάστηκα μαζί σου. Συνεργάστηκα με όλους τους άλλους. Δεν άφηνες κανένα να σε βοηθήσει. Και κάπως ένιωσα άσχημα γι' αυτό. Okay. Γιώργο, στο τραπέζι με δύο ειρωνικά σχόλια προς το σεφ, πιστεύω ότι χάσαμε εκεί κάπου το παιχνίδι, γιατί δεν μπορείς να βάλεις ένα καλό. Το χιούμορ δεν είναι ειρωνία. Ναι. Αν το εκτεσέλευες ως ειρωνία, τότε η μαγιά σου είναι δεκτή αυτό που κάνεις. Ναι, δεν ξέρουμε τον άνθρωπο, οπότε δεν ξέρουμε την αίσθηση του χιούμορ που αυτός έχει. Χτύπησε. Αρετή, σειρά σου. Θεωρούσα ότι στις ατέλειες που είχαμε στα πιάτα μας θα μπορούσε να έχει συμβάλει πολύ ενεργά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και το περίμενα και δεν το έκανες. Mm-hmm. Απασχολημένος με μικρότερες δουλειές που θα μπορούσαμε να τις κάνουμε μετά όλοι μαζί. Okay. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Έχω πει και χθες και σήμερα ότι σε αγαπάω πολύ και είσαι πολύ αξιόλογος. Και έχεις καταπληκτικό χιούμορ. Αρκεί να μπορείς λιγάκι να το συμμαζεύεις, ώστε να μην είμαστε σε δύσκολη θέση όταν κάπου μας εκπροσωπείς. Έχεις και χτες, ό,τι δίκιο. Και να έλεγες, εκπροσωπούσες και εμάς. Το επόμενο και μετά, λάθος. Και μετά, όταν ερωτηθήκαμε προς τη μεριά μας από τον καλεσμένο μας, από πού είναι οι καραβίδες, ναι. Δεν είναι κακό να μην ξέρουν. Και γυρίζεις και του λες είναι από τη θάλασσα. Συνήθως από πού είναι οι καραβίδες. Από την ξηρά, ξέρω εγώ τι να σου πω. Αυτό λοιπόν απάντησες. Αυτό είπα και χθες. Οπότε έδειξες την εξυπνάδα σου απέναντί μου λίγο δεν... περισσότερο. Ήθελες να φανείς πιο έξυπνη. Προσπάθησα να το γυρίσω στο αστείο, λοιπόν, Γιώργο. Σε αυτό το σημείο να φανεί λίγο κάνουμε. Πιο έξυπνη. Όχι. Γιώργο, οπότε με την εξυπνάδα σου θεωρείς ότι είσαι ανώτερη. Ρίξε τον ψήφο σου. Λυπάμαι που το πιστεύω. Ως κυρία που είσαι, κάντε λοιπόν και αυτό. Γιατί ως κυρία απάντησες. Δεν μου κόβει τίποτα από το κυρία αυτό που θα κάνω. 6 αρνητικές ψήφους, ο Γιώργος. Από 2, ο Γιάννης Μπουροδήμος, η Δέσποινα και ο Μιχάλης. Και από 1, η Μαργαρίτα και ο Γιάννης Μάργαρης. Μαργαρίτα, η σειρά σου. Σε καρφώνω, γιατί δεν μιλάμε για το φαγητό μας την ώρα που τρώει ο καλεσμένος μας. Γιώργο. Θα ψηφίσω σύμφωνα με τη γεύση. Ο αρχηγός, ο Γιάννης ο Μάργαρης, πρέπει να επιλέξει ποιος
θα είναι αντίπαλος του Γιώργου στην αυριανή δοκιμασία αποχώρησης. Μιας και είμαι ο αρχηγός. Από τη μέχρι τώρα καταμέτρηση, σίγουρα ο ένας από τους δύο υποψηφίους προς αποχώρηση θα είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, Γιώργο, ήρθε η σειρά σου. Θα ψηφίσω σύμφωνα με τη γεύση. Δεν μπορώ να ψηφίσω με τα λόγια. Με αυτό λοιπόν το κριτήριο βάζω λοιπόν το Σπύρο. Χωρίς να έχω ούτε καν προσωπικά, ούτε τίποτα παραπάνω. Συγγνώμη για αυτό που κάνω. Συγγνώμη, δεν ζητάς. Αλλά το κάνω μόνο και μόνο απλά για να γεμίσει ο χώρος. Έτσι. Για την πρωτοτυπία. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μαργαρίτα, στη σειρά σου. Σ' αγαπώ. Εγώ σας αγαπώ. Και γι' αυτό το λόγο θα σε καρφώσω. Καρφώσω. Ωραία αγάπη. Η αγάπη πονάει, έτσι. Σε καρφώνω, γιατί δεν μιλάμε για το φαγητό μας την ώρα που τρώει ο καλεσμένος μας. Και θέλω να το διορθώσω. Εντάξει. Ναι, για να βγάλω. Καλά. Σπύρο, σε ψηφίζω, γιατί δοκίμασα τη σαλάτα και δεν είχε αλάτι, αλλά δεν με άκουσες. Και στο βλέμμα σου βλέπω ότι δεν με βλέπεις. Νομίζω ότι σκέφτεσαι λίγο λάθος. Ίσα-ίσα, επειδή είσαι μεγαλύτερη, σε σέβομαι και ο λόγος σου για μένα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ πάντως διάβασα κάτι στα μάτια σου, μακάρι να... Μπορεί. Απομένει λοιπόν ο Σπύρος και μετά από την ψηφοφορία θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Γιώργου στην αυριανή δοκιμασία αποχώρησης. Σπύρο, σειρά σου. Γιάννη, ήσουν καταπληκτικός αρχικός. Παρ' όλα αυτά, θα σε ψηφίσω γιατί θα είναι για σένα μία πρόκληση. Χαρά μου και φίλοι. Γιώργο, βοήθησες πάρα πολύ στο να φτιάξουμε τη σαλάτα. Παρ' όλα αυτά όμως θα σε ψηφίσω για το λόγο ότι ίσως ο σεφ δεν κατάλαβε το ιδιαίτερο χιούμορ που έχεις και τόσο αρέσει σε όλους μας. Δεν έχουμε άλλα άτομα, γιατί αν είχαμε και άλλα άτομα, ξέρω, θα γέμισε αυτό το πράγμα. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, έχουμε 7 αρνητικές ψήφους ο Γιώργος. Από 2. Ο Γιάννης Μάργαρης, ο Γιάννης Μπουροδήμος, η Δέσποινα, ο Μιχάλης, ο Σπύρος και ο Ιερεμίας. Μία αρνητική ψήφο έχει η Μαργαρίτα. Στην περίπτωση αυτή, ο αρχηγός, ο Γιάννης ο Μάργαρης, πρέπει να επιλέξει από αυτούς που έχουν 2 αρνητικές ψήφους, ποιος θα είναι αντίπαλος του Γιώργου στην αυριανή δοκιμασία αποχώρησης. Μιας και είμαι ο αρχηγός αυτής της ομάδος, παίρνω όλο το βάρος της διαδικασίας πάνω μου και αποφασίζω ότι εγώ θα είμαι ο επόμενος που θα αναμετρηθεί στην επόμενη δοκιμασία. Ο Γιάννης αποφάσισε να αναμετρηθεί ο ίδιος στην αυριανή δοκιμασία αποχώρησης με τον Γιώργο.
παρακαλώ πολύ να αποχωρήσουν όλοι οι άλλοι και να μείνουν μόνο οι δύο αυριανοί αντίπαλοι, ο Γιάννης Μάργαρης και ο Γιώργος. Γιώργο, θέλω να μου πεις σε αυτό το σημείο πώς αισθάνεσαι και πώς κρίνεις το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αισθάνομαι πολύ απογοητευμένος για την ψηφοφορία αυτή. Πίστευα ότι την ευθύνη θα την είχαν κάποιοι άλλοι. Όχι όμως ο αρχηγός. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκομαι αντιμέτωπος με τον αρχηγό. Παίρνω όλη την ευθύνη πάνω μου, εννοείται, γιατί όλα τα παιδιά δώσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και το αποτέλεσμα, μιας και είχα βγάλει εγώ το μενού, είναι καθαρά δικό μου. Γιώργο και Γιάννη, αύριο θα αγωνιστείτε για την παραμονή σας στο MasterChef. Η συνταγή που θα φτιάξετε θα είναι κοινή. Την απόφαση όμως θα την πάρουν αύριο οι κριτές μας, χωρίς να ξέρουν ποιο πιάτο έφτιαξε ο καθένας. Τώρα μπορείτε και εσείς να αποχωρήσετε με τους υπόλοιπους και να συναντήσετε την νικήτρια ομάδα στο σπίτι του MasterChef. Τι μπορεί να γίνει με τους άλλους. Εντάξει, λυπάμαι. Δηλαδή, εγώ τρελαίνομαι τώρα. Ποιος να έχει φύγει, ποιος να προταθεί. Τι έγινε, ρε. Πού είναι η μονομάχη, ποιοι είναι οι μονομάχοι. Περιμένετε, μια από όλοι μέσα, μια. Πείτε, πείτε, πείτε. Γιατί παίρνετε το ήλιο και είστε κατά δίκο. Καταρχήν, φάει, φέρατε να πάμε μέσα. Χάσε το βάρη το φάρμακο. Και δεν σας θα γυρίσει. Εντάξει, κάτι φάει. Το φάρμακο. Από ό,τι καταλαβαίνετε, ήταν μία από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες γενικά για όλους. Έπρεπε να διαλέξουμε ποιος από τους παίκτες μας θα βγει υποψήφιος για την αυριανή δοκιμασία. Κρίναμε όλοι ότι ο Λέκας θα ήταν ένας από αυτούς. Σε δεύτερη φάση έπεσαν κάποιες ισοβαθμίες και έπρεπε να αποφασίσω εγώ για το ποιος θα ήταν ο δεύτερος υποψήφιος να αντιμετωπίσει τον Λέκα στην αυριανή δοκιμασία. Ειλικρινά ήμουν σε τρομερά δύσκολη θέση και έτσι αποφάσισα να είμαι εγώ ο δεύτερος. Η κίνηση του Γιάννη, το να ψηφίσει τον εαυτό του, είναι αξιόλογη και αξιέπαινη, διότι ένας αρχηγός μπορεί να είναι μόνο αρχηγός όταν, εκτός από τις επιτυχίες, μπορεί να εισπράττει τόσο καλά και τις αποτυχίες και να τα παίρνει όλα επάνω του. Δεν το σκέφτηκα και πολύ για το αν θα έπρεπε να ήμουν εγώ ο δεύτερος προς αποχώρηση. Την απόφαση την πήρα άμεσα και πιστεύω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Για το παιχνίδι έχει ξεκινήσει να αποκτάει μια στρατηγική. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή είμαι δυνατός, γι' αυτό ακριβώς και θέλω να φύγω. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef, οι τόνοι έχουν ανέβει. Γενία μου, δεν πρόλαβα να ασχοληθώ και με σένα. Και η μονομαχία του Γιώργου με τον Γιάννη έχει απρόπτη εξέλιξη. Οι κριτές αποφασίζουν χωρίς να ξέρουν σε ποιον ανήκει το κάθε πιάτο. Ποιος θα επικρατήσει? Να στη χέρια. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Λίγο νοσοκομιακό. Δηλαδή αν φάμε τώρα αυτό εδώ, στην εντατική θα τρώμε.